Ο πρώτος φιλοξενούμενος για σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Και γιατί λέω ότι είναι ο πρώτος έτσι με ιδιαίτερη χαρά? Γιατί την ίδια στιγμή όλα, ακόμη και τα ενεργειακά, συνδέονται με το ότι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά τη μεγάλη εικόνα, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και με έναν τρόπο ο ίδιος, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, έχει συνδέσει τα πάντα. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Λουκόπουλε, ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχει γίνει γνωστό από δημοσιεύματα στην Κύπρο ότι τις επόμενες ημέρες η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, το ψευδοκράτος, ετοιμάζεται να μετάσχει σε κανονική παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο. Για να μην πέσουμε πάλι από τα σύννεφα όλοι και ευνηδιαστήκαμε. Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να σηκωθούν οι τόνοι ακόμη και σε τέτοια θέματα ίσονος κατά μερικού σημασίας? Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ίσονος σημασίας, διότι πολλά τέτοια γεγονότα θα αναγνωρίσουν de facto τους εντολοδόχους της Τουρκίας στην Κύπρο, οι οποίοι κατέχουν το 36-37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο διοργανωτής. Εάν απευθυνθούμε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα μας πούνε ότι είναι μια ιδιωτική ενέργεια, είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός κατά πάγια τακτική. Οπότε θα πρέπει να απευθυνθούμε εκεί. Αλλά όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, όλα αυτά, θέλω να σας πω, βλέπουμε τι γίνεται, μαθαίνουμε. Φαίνεται ότι δεν έχουμε πληροφορίες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε έναν οργανισμό που να συλλέγει έγκυρα τις πληροφορίες, ούτως ώστε να παρέχει στην κυβέρνηση και εφόσον έχει αυτή την ικανότητα, να ενεργεί και να προηγείρει των γεγονότων και να μην σέρνεται ασθμένοντας πίσω από αυτά. Είναι η παγκόσμια έκθεση τουρισμού για το 2022 και θα είναι 7 με 9 Νοεμβρίου. Δεν είναι μια οποιαδήποτε έκθεση. Βεβαίως, ναι, ναι. Είναι η παγκόσμια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα, γιατί πρέπει να σας πω αλήθεια, δεν ήταν το γεγονός ότι θα έρθει και είναι ένα παράθυρο. Mm-hmm. Ένα παράθυρο. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι διοργανωτές πιστεύω ότι ναι μεν είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο Βρετανικός Οργανισμός που σε κάποιο χώρο το διοργανώνει, έτσι. Σωστά. Και εκεί βλέπει αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω να σας πω. Έγκαιρα όλα αυτά θα είχαν γίνει. Γι' αυτό έχουμε μία τάση και θα το πω σκοπτικά και θα το καυτηριάσω. Τρέχουμε μετά από τα γεγονότα και δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το τρέξιμο πρέπει να γίνεται πριν από τα γεγονότα, κύριε Σαχίνη, ούτως ώστε να μπορούμε να προηγούμε αυτά αυτών και να τα επηρεάζουμε υπ' ωφελία μας. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί κατά τη γνώμη σας έχει τέτοια ανοχή η Τουρκία και από τις μεγάλες δυνάμεις, τις λεγόμενες συμμαχικές της Δύσης? Καλά, δεν μιλάμε για τη Ρωσία. Πάνε χέρι-χέρι. Να δούμε μέχρι πότε βεβαίως. Όμως γιατί τέτοια ανοχή, έχετε μια εξήγηση? Η Τουρκία έχει συγκεκριμένα μεγέθη, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο να θέλουμε να την μειώσουμε, όσο να θέλουμε, ούτως ώστε να δείχνουμε ότι την αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά, δημιουργούμε μάλλον με αυτόν τον τρόπο μια εικονική πραγματικότητα. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε? Βεβαίως. Μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ανασχέσεις ως παγκοσμίως? Βεβαίως. Αρκεί να μην βαθκαλυντισόμεθα με κάποιους μύθους περί απομονωμένης, στριμωγμένης και ούτω καθεξής Τουρκίας. Έχει συγκεκριμένα μεγέθη τα οποία τα εκμεταλλεύεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό το οικόπεδο το οποίο είναι, έχει τους δημογραφικούς παράγοντες, έχει τους οικονομικούς παράγοντες, έχει τους στρατηγικούς παράγοντες και κυρίως με την διαπεριφερειακή πολιτική την οποία ανάσχισε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, γιατί να τα πούμε με το όνομά μας, έτσι, από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι τη Συρία, μέχρι τη Λιβύη, στη Σομαλία βάση, μπαίνει στην Δυτική Αφρική και χώνεται στη μύτη μιας παραδοσιακά εντός εισαγωγικών ελεγχόμενος επιρροής των Γάλλων. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Άρα λοιπόν υπάρχει, δεν είναι θέμα επιλεκτικής ανοχής, είναι θέμα χαρακτηριστικά ότι κλείνουν τα μάτια οι δυτικοί εκεί που πρέπει να κλείνουν, πετάνε και καμιά κουβέντα χωρίς βέβαια και να κατονομάζουν και πηγαίνει λέγοντας αυτό το θέμα.
Πάντως δεν είναι ούτε απομονωμένη, ούτε στριμωγμένη, ούτε εκνευρισμένη, και αυτό το οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά αυτό έχω αποκομίσει μελετώντας τα πράγματα εδώ και κάποια χρόνια. Κύριε Λουκόπουλε, γράψατε πρόσφατα ότι στη Λιβύη, που είναι η κάθε φυλή και απάνω της, το λέω σχηματικά, οι εξελίξεις παρόλα αυτά είναι ραγδαίες. Η Τουρκία φιλοδοξεί τουλάχιστον το ανατολικό τμήμα το καταστήσει πλήρως προτεκτοράτο. Έρχεται Το δυτικό. Έρχεται πλήρως να επιβεβαιωθεί η κατάσταση των εξελίξεων από αυτή τη διάσκεψη στο Λονδίνο, που εμείς είμαστε πάλι οι απόντες. Και την ίδια στιγμή βλέπει στην Αίγυπτο να διακόπτει κάθε διπλωματική επαφή με την Τουρκία εξαιτίας των κινήσεων στη Λιβύη, αλλά και το Ισραήλ να αναθερμαίνει το ενδιαφέρον του. Στην αρχή, όπως είπατε, πώς συνδέονται όλα αυτά. Όντως συνδέονται. Το διεθνές περιβάλλον είναι αλληλοεπηρεαζόμενο, αλληλοεξαρτώμενο από πάρα πολλές καταστάσεις και δεν μπορεί να απομονωθεί. Ακόμα και αν γίνει κάτι, παραδείγματος χάρη στην θάλασσα της Νοτιού Κίνας, θα επηρεάσει βεβαίως και την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα για τη Λιβύη. Τη διαβάζουμε πάντα με λάθος γυαλιά. Και το λέω διότι έχουμε μελετήσει και συζητούμε ακόμα και με ανθρώπους. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν θα σας το πω κιόλας. Κάποια στιγμή εκμεταλλεύτηκα το ότι ερχόντουσαν μέσω μιας δουλειάς την οποία είχα, ερχόντουσαν πολλοί Λίβοι στα ελληνικά νοσοκομεία και αποκαταστήσαμε έπαφες, τις οποίες διατηρούμε και τώρα και μπορούμε και μιλάμε και μας λένε και 2-3 πράγματα οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μπορεί να έχει γίνει, αλλά φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν ήταν αποτελεσματικό. Επισήμως μια υπηρεσία ελληνική δεν το έκανε, έχοντας αυτούς τους ανθρώπους κοντά. Κλείνω αυτή την παρένθεση και λέω εγώ το εξής πράγμα. Ότι η Τουρκία, επειδή πολλοί λέγανε ότι θα πνιγεί στην άμμο της Λιβύης και ούτω καθεξής, έχει πατήσει πάρα πολύ καλά και τα δυο της πόδια στη Δυτική Αττική. Ελαίο Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προσπαθεί να αποκαταστήσει επαφή και με την Ανατολική Λιβύη, την Κυριναϊκή. Γιατί τα λέω αυτά τα δύο? Διότι εκ παραδόσεως ιστορικά και φυλετικά είναι δύο περιοχές οι οποίες αντιμάχονται η μία την άλλη για εκατονταετίες. Πάμε τώρα στο εξής. Η Τουρκία λοιπόν επηρεάζει τα γεγονότα, κυριαρχεί στη Λιβύη και επηρεάζει εποφελία της τα γεγονότα. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα εμείς, επειδή είπατε και κάτι άλλο με την Αίγυπτο, εμείς είχαμε επενδύσει πάρα πολλά πράγματα επάνω στον άξονα Αιγύπτου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βλέπετε πώς μπαίνει το ένα με το άλλο. Mm. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή θέλανε να εισέλθουν και στην Δυτική Λιβύη, την Τριπολιτάνεια, όπου είναι η κυβέρνηση του Νταμπέιμπα, εκεί όμως ελέγχει η Τουρκία και ελέγχει πλήρως, κύριε Σαχίνη, όπως σας το λέω, πλήρως ελέγχει. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι μόνο οι μισθοφόροι, δεν είναι μόνο οι εκατοντάδες πράκτορες της ΜΙΤ που υπάρχει. Ελέγχουν τα μέσα, ο Φαχρετίν Αλτούν, ο γνωστός μας Τούρκος Γκέμπελς της Προεδρίας, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το βιντεάκι που είδαμε χθες, αν το είδατε. Mm. Θέλω να σας πω, κυριαρχή. Άρα λοιπόν, έρχεται λοιπόν και λέει Τουρκία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντός εισαγωγικών η σύμμαχή μας, και λέει θέλω να μου δώσεις πρόσβαση μέσα στην Ανατολική Λιβύη. Ωραία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και εσύ Τουρκία μέσα στην Δυτική Λιβύη. Και έτσι έχουν κάνει. Η Αίγυπτος έχει βγει απ' έξω. Η Αίγυπτος προσπάθησε με κάποιο τρόπο, για να το φέρω στο και αυτό που είπατε στην αρχή ως ειδησιογραφία και το σχόλιο σας, προσπάθησε να περιορίσει τα πράγματα και κυρίως να περιορίσει την επέκταση της επιρροής της Δυτικής Λιβύης προς τα σύνορά της. Δηλαδή αυτό όμως που την ενδιέφερε δεν ήταν οι φύλες, αλλά η ελεγχόμενη πολιτική από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα. Και από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα μέσω του Μουφτή και ο Νταμπέιμπα έχει διασυνδέσεις με τη Μουσουλμανική, και ο Φαχτή Αλή
όπως τον λένε, Αλή Μπασάγκα, ο οποίος είναι ο εντός εισαγωγικών δεύτερος πρωθυπουργός. Είδατε. Και τώρα όπου να είναι θα βγει και ο τρίτος, ο Αλ-Μίσρι, ο Χαλίντ Αλ-Μίσρι, που είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο, κάτι σαν γερουσία δηλαδή, ο οποίος και αυτός είναι ελεγχόμενος από την Τουρκία. Τι τους συνδέει τους τρεις? Τους συνδέει αφενός μεν ότι έχουν κάνει business, ιδιαίτερα η οικογένεια Νταμπέιμπα με την συγκεκριμένη Ερντογάν, αλλά είναι όλοι κούλογλοι. Τι είναι αυτοί? Είναι απόγονοι Οθωμανών της Λιβύης, οι οποίοι μετά τους Άραβες και τους Βερβέρους είναι η τρίτη εθνική ομάδα μέσα στη Λιβύη. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα, αλλά αυτό μου λέει ότι εσείς έχετε ακτινογραφήσει πλήρως το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Αναρωτιέμαι αν αυτά δεν θα έπρεπε να τα κάνουν, τώρα εγώ σας ρωτώ, μια ελληνική υπηρεσία, ούτως ώστε να χαράξεις και μια τακτική απέναντι στη Λιβύη. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Εμείς είμαστε ιδιώτες, μπορεί να κάνουμε και λάθος, μπορεί να μας ξεφεύγει κάτι. Ένας κρατικός οργανισμός με έσοδα, με budget, με άλλες ικανότητες, αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε γίνει και ταυτόχρονα βάσει των πληροφοριών να έχει αποφασίσει και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία, δεν κρύβω τα λόγια μου, παρακολουθεί με μια κατατονική αμηχανία τα θέματα στη Λιβύη. Ιδιαίτερα στη Λιβύη. Έτσι ερμηνεύεται και την απουσία μας από αυτή τη σύνοδο για τη Λιβύη. Αυτό είναι και ένα άλλο γενικότερο θέμα. Σε καμία σύνοδο δεν έχει συμμεταφέρει. Σωστά. Εκτός από μία που ήταν στη Γαλλία και εκεί ως παρατηρητής. Διότι η Τουρκία και ο ίδιος ο Νταμπέιμπα είχαν απειλήσει ότι αν θα πάει ως μέρος για να συζητήσει η Ελλάδα, θα αποχωρούσαν και δεν θα συμμετείχαν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, το δεύτερο είναι ότι και το θέτω, το έχω θέσει από πέρσι αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι αυτή την ενοποιημένη ενιαία Λιβύη, η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί και ποτέ να μην γίνει, η οποία θα είναι κάτω από τον μεγάλο έλεγχο της Τουρκίας, εάν θέλετε να μην το πω έλεγχο, κάτω από σημαντική επιρροή της Τουρκίας. Μας συμφέρει να την έχουμε? Ή μας συμφέρει μια άλλη οντότητα αυτόνομη, και γιατί όχι και ανεξάρτητη, στην Ανατολική Λιβύη, που οι φυλές είναι εναντίον, όχι μας αγαπάνε, προσέξτε τι σας λέω, όχι μας αγαπάνε μας ιδιαίτερα, είναι εναντίον των Τούρκων και των φυλών και των φατριών της Δυτικής Λιβύης και ψάχνουν κάποια ερίσματα στην Ευρώπη. Το θέτω ως προβληματισμό. Κοιτάξτε κύριε Λουκόπουλε, εσείς καλά κάνετε και το θέτω ως προβληματισμό, αλλά εγώ θα επιτείνω τον προβληματισμό σας, διότι αυτή η Λιβύη χρηματοδοτείται ευθέως από κοινοτικά κονδύλια. Μάλιστα, και με τη δική μας αρρωγή. Πώς λοιπόν σε πετάνε έξω από μία σύνοδο στην οποία θα έπρεπε να έχεις άμεσο λόγο, διότι το θέμα της γειτνίασης ΑΟΣ αφορά Λιβύη-Ελλάδα. Αν είναι μέσω Λιβύης η Τουρκία να μας θελήσει να μας οδηγεί στη Χάγη με τη Λιβύη, αντιλαμβάνεται κανείς τι θα παικτεί. Βεβαίως, και αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές στους εταίρους και στους λοιπούς δρόντες ότι η Ελλάδα, αλλά δεν το έχει κάνει. Όπως λέω χάρη, το έχουμε ξανασυζητήσει, είχα επικρίνει την κίνηση, την εσπεσμένη έμεση αναγνώριση της Ελλάδος όταν πήγε τον Απρίλιο τότε ο ένας πρωθυπουργός στη Λιβύη, χαριατίστηκε και χαιρετίστηκε με τον κύριο Νταμπέιμπα χωρίς να πάρει έστω μία δήλωση ότι θα εξετάσουμε και πάλι. Αλλά τι κάναμε από τότε? Παρακαλάγαμε το Θεό και με ξόρκια, το λέω έτσι και μπορεί κάποιος να γελάσει, με εξορκισμούς να μην γίνει αυτό που έγινε τις προάλλες, δηλαδή να υπογραφεί τουρκο-λιβικό σύμφωνο για το πώς θα εκμεταλλευτούν στις ζώνες που έχουν οριοθετήσει και οι οποίες το χαρτί αυτό, αυτή η συμφωνία είναι ανιρτημένη στη διεύθυνση ωκεανίων υποθέσεων του ΟΗΕ, στις ζώνες αυτές να εφαρμόσει έμπρακτα το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αυτό παρακαλούσαμε, τώρα ξέρετε τι παρακαλάμε? Να μην έρθουν μέσα στα δικά μας όρια. Να μην πάνε στα 10 ναυτικά μίλια έξω, στα 8
έξω από την Κρήτη. Ή να μπουν κάπου άλλο, ή να πάνε στην Αίγυπτο. Που δεν θα πάνε στην Αίγυπτο για άλλους λόγους. Που αν θελήσουν να δημιουργήσουν μικρά-μικρά τετελεσμένα, τα οποία να ξέρετε, ναι, μεν λέμε ότι οι παράνομες ενέργειες δεν δημιουργούν δίκαιο. Δημιουργούν όμως και προκαλούν πολιτικά αποτελέσματα, κύριε Σάκη. Η Αίγυπτος έκοψε δια Σούκρη χθες κάθε συνέχεια διπλωματικού διαλόγου με την Τουρκία. Το Ισραήλ όμως είναι σε μια πορεία πλήρους αναθερμαστών σχέσεων. Έχετε εδώ μια προσέγγιση? Βεβαίως έχω προσέγγιση και έχω αρθογραφήσει για αυτό το θέμα. Με το Ισραήλ έχουμε μια αυτόνομη εταιρική στρατηγική σχέση και συνεργασία. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Τώρα, αν το παρουσιάσαμε κάποιοι στην Ελλάδα ως συμμαχία, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι. Από εκεί και πέρα το Ισραήλ. Και θα το πω ξανά ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από μια διάχυτη και έντονη κοινικότητα. Ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα καθοδηγούν τις διεθνείς σχέσεις. Άρα λοιπόν, η Τουρκία και το Ισραήλ αποφάσισαν ότι προ συμφέροντος είναι να εξομαλύνουν τις σχέσεις και έχουν αρχίσει μια πορεία εξομάλυνσης. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε στο Ισραήλ με ποιον θα κάνει με ποιον θα βελτιώσει τη σχέση. Όπως και το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να επιβάλλει στην Ελλάδα, εάν κρίνει, ξαναλέω, κάποτε, κάποια στιγμή, ότι πρέπει να βελτιώσει ή να στείλει πρεσβεία, παραδείγματος χάρη, στη Δαμασκό. Πρόσεξτε τι σας λέω. Ή να κάνει μια συμφωνία ιδιωτική για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο, βέβαια, εντάξει, εκεί είναι και οι Αμερικανοί, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να. Όχι, αν δεν ήταν ο πόλεμος, θα είχαν εξομαλυνθεί οι σχέσεις και θα είχε υπογραφεί και η νέα συμφωνία, να ξέρετε, ελέγχου του ατομικού προγράμματος του Ιράν. Είναι το Ιράν. Άρα θέλω να σας πω ένα και ένα το άλλο. Όμως, έχουμε εδώ κάποιες ενδείξεις. Πρώτα απ' όλα, ότι εδώ και καιρό το Ισραήλ δεν λέει ή δεν κάνει κάτι το οποίο να δυσαρεστεί την Τουρκία. Τον Απρίλιο στο παραπέντε αναβλήθηκε, ενώ είχαν ξεκινήσει, μετά από μια εβδομάδα θα πήγαινε εκεί ο Τσαμπούστογλου, η επίσκεψη του αρχηγού Γεθαφλόρου, και τώρα στο παραπέντε αναβλήθηκε η επίσκεψη του Γκάντς, του Μπένι Γκάντς, όπως ξέρουμε όλοι, σε αυτό το κέντρο αεροπορικής εκπαιδεύσεως, το οποίο το χρυσοπληρώσαμε, για να πούμε την αλήθεια, έτσι. Το χρυσοπληρώσαμε. Και πάμε τώρα στο εξής. Ναι μεν και η Ελλάδα, και καλά έκανε, έστειλε συγχαρητήρια για την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Αυτά επιτάσσει το διπλωματικό πρωτόκολλο. Αλλά αν θα βλέπατε το μήνυμα του προέδρου του γνωστού και ως πρίγκιπα Ισαάκ Χέρτσκοκ, το λένε πρίγκιπα οι Ισραηλοί, διότι ήταν και ο πατέρας του πρόεδρος της της δημοκρατίας, έχει ζήσει παντού, ούτως το μήνυμα ότι αυτά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια εμείς οι δύο χώρες μας, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μία πολιτική. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο στις εκλογές τις Ισραηλινές. Μπορεί να ανατραπούν πολλά πράγματα, μπορεί όμως και να μην ανατραπεί τίποτα. Το θέμα είναι ότι κλείνω εδώ, ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, έχει τις στρατικές συνεργασίες, συμμαχία είναι για την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, και αυτή που έχει υπογράψει με την Γαλλία, επειδή παρέχει άλλα πράγματα και επιτάσσει άλλα πράγματα, και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι στρατηγικές συνεργασίες, οι οποίες καλά κάνουν και υπάρχουν, βοηθούν στην λεγόμενη εξωτερική και στρατηγική εξισορρόπηση, αλλά τη δουλειά της υπεράσπισης της χώρας την έχουμε εμείς. Οι δε Ισραηλοί λένε μην περιμένεις τους άλλους να κάνουν τους δικούς πολέμους. Κοιτάξτε τώρα, επειδή εδώ έρχονται ερωτήματα ακούγοντάς σας ο κόσμος. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, μια ερώτηση προς τον κύριο Λουκόπουλο. Αν αύριο το πρωί το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου του ελληνισμού τίθετο ενισχύει και πάλι, αυτό ωφέλη θα μπορούσε να μας προσδώσει άμεσα σε γεωστρατηγικό επίπεδο, υπονοώντας με την Κύπρο, έτσι? Τώρα, αν το ονομάσουμε όχι δόγμα ή όχι, αυτό το οποίο μπορώ να ξέρω όμως είναι ότι ανεξαρτήτως αν υπάρχει δημοσίως ή μιλάμε για δόγμα, κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε, γιατί εδώ έρχεται η αποτροπή, νομίζω ότι γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα, αν χρειαστεί,
γνωρίζουν, από εκεί και πέρα εξετάζουν αν όντως θα εφαρμοστεί και αυτό. Αν χρειαστεί και κατά πόσο θα εφαρμοστεί, μπορεί να προσδώσει. Το θέμα είναι να προσδώσει δηλαδή ισχυρότερο στρατικό χαρακτήρα στην Κύπρο. Στην υλοποίηση αυτού που λεγόταν παλιά ενιαίο αμυντικό δόγμα. Αν αναφέρεται σε αυτό, νομίζω ο φίλος μας. Πολλά μπορούν να γίνουν και χωρίς να ονόμαστε. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, όπως είχε ξεκαθαριστεί, χωρίς να είμαι ο παδός του, ποτέ δεν ήμουνα, όπως είχε ξεκαθαριστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας στην Κύπρο αποτελεί αιτία πολέμου για την Ελλάδα. Να τα λέμε αυτά έτσι. Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη με την Τουρκία, θέλω να μου πείτε, είναι μείζον θέμα το BMP 1 αν αποχώρησε από τα νησιά και τα Μάρντερ που πάνε στη Θράκη και δεν πάνε στα νησιά, ή είναι θέμα συμβολισμού ότι ανοίγει μια κουβέντα περί μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος? Πολύ έτσι σκληρή η ερώτηση, έτσι, διότι έχει πολλές ουρές. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι τα Μάρντερ επιλέγει, μπορεί να είναι κανονικά, θα πρέπει να επιλέξει το ΓΕΘΑ, ο ελληνικός στρατός, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιχειρησιακές ανάγκες που θα πάνε. Τι νομίζω εγώ, ότι το είδος αυτό, πρώτα απ' όλα τα έχουμε θεοποιήσει, έτσι, σαν να είναι ατομικό όπλο τα Μάρντερ. Είναι το θωρακισμένο οχήμα τα μάχης που επιβάζεται πεζικό, έχει ένα πυροβόλο 20 χιλιοστών και σε αυτά χρησιμοποιείται για το μηχανοκίνητο πεζικό και καλά θα είναι να χρησιμοποιηθεί στις ταξιέρχες. Όμως δεν είναι 40 ετών, έτσι. Ας το πούμε οπλικό σύστημα και δεν χρειάζεται να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Άσχετα δηλαδή αν έγιναν ή παρουσιάστηκε στην παρέλαση σαν να αλλάζει τα δεδομένα. Πάμε τώρα στο εξής, ότι από εκεί και πέρα, αν δεν είναι πολιτική απόφαση, βέβαια εδώ είναι το θέμα, γιατί το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, νομίζω το ανακοίνωσε, αν δεν κάνω καλά. Ενώπιον του Σόλτς. Ναι, ενώπιον του Σόλτς. Ναι, ναι. Νομίζω αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Είναι θέμα επιχειρησιακό. Τώρα, γιατί μπήκε ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτό είναι άλλο θέμα και δεν το γνωρίζω. Η άποψή μου είναι όμως ότι δεν εξασθενίζει, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, την άμυνα των νήσων. Η άμυνα των νήσων βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται και μπορεί να βρεθεί να είναι ακόμα ισχυρότερα. Αυτό που με ανησυχεί και το οποίο το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον δύο φορές δημοσίως, κύριε Σαχίνη, είναι όταν, επειδή το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν, όταν θα αρχίσει η συζήτηση για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος. Δεξιά-αριστερά, εντός και εκτός της χώρας, έστω και αν δεν το δέχεται η ελληνική κυβέρνηση. Το έχει πει ο Πομπέο παλαιότερα και η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Οι Αμερικάνοι δεν τους ενδιαφέρει εάν η Τουρκία έχει κάζους μπέλη ή αν μιλάει ή αν απειλεί την Ελλάδα, θα πούμε βράδυ, μεσημέρι, απόγευμα κ.ο.κ. Την ενδιαφέρει να έχει ησυχία. Οπότε μπορεί να πει, κοιτάτε να δείτε, κάντε λίγο σκόντο από εδώ, πάρτε καμιά πυροβολαρχία με πολλαπλούς εκτοξευτές που μπορούμε να βάλουμε τα απέναντι παράλια και μπορούμε να τα βάλουμε, διότι μπορεί από εκεί να ξεκινήσει η επίθεση. Όχι γιατί θέλουμε να επιτεθούμε και έχουμε θέμα ασφαλείας, αρκεί να ξέρουμε πού είναι οι βάσεις ελικοπτέρων, πού είναι οι μονάδες καταδρομών, πού είναι οι πεζοναύτες και από εκεί και πέρα τα λέμε. Θα ανησυχήσω λοιπόν, θα πω στον ονόματό μου, ότι θα ανησυχήσω αυτή τη στιγμή ξεκινήσει η κουβέντα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάποια στιγμή δεν θα ξεκινήσει κατευθυνόμενο από τον μεγάλο μας σύμμαχο που είναι η Ουάσιγκτον. Τώρα, επειδή το παρατηρητήριο παρακολουθεί γενικότερα τις εξελίξεις, μάλλον πριν έρθω σε αυτό, απαντήστηκε στο ερώτημα του Νικόλα, γνωρίζει ο κύριος Λουκόπουλος αν η απόφαση να μην δοθούν τα πλοία με σκάλπ ναβάλ χωρίς καν τους εκτοξευτήρες ήταν απόφαση που επιβλήθηκε λόγω κόστους, λόγω ανωτέρας βίας, λόγω άρνησης των Γάλλων ή κάτι άλλο, και έχει να μας πει κάτι για το γεγονός πως δεν γίνεται συμπαραγωγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σχεδόν για τίποτα στην εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία? Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω για ποιο λόγο τελικά, ενώ είχε συζητηθεί, για ποιο λόγο δεν μπήκαν οι εξοκδευτές σκάλπ ναβάλ. Με αυτούς τους πυράβλους η Ελλάδα αποκτούσε ισχυρή αποτροπή. Και αποτροπή
είναι η αντίληψη που έχει ο αντίπαλος, θα το ξαναπώ εδώ, ότι οποιοδήποτε κέρδος πάει να αποκομίσει με μια στρατική επιχείρηση θα εξουδετερωθεί από τουλάχιστον ισόποση ζημία. Όταν λοιπόν με αυτούς θα μπορούσες να προσβάλλεις, προσέξτε τι σας λέω, την Άγκυρα, αστικές περιοχές, το Φράγμα, άλλες συγκεντρώσεις, την βασική βιομηχανία της Τουρκίας, να την παραλύσεις, αυτό θέλω να σας πω θα ήταν όντως αποτροπή. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπήκανε, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εάν υπήρχε απαγόρευση, επειδή ήταν στο Βεληνικές πάνω από τα 500 χιλιόμετρα και ήταν πολύ μεγάλο, εάν επενέβησαν κάποιοι άλλοι, εάν η Ελλάδα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα η τοποθέτησή τους από πλευράς κόστους αποτελεσματικότητος και την ουρά δηλαδή από εκεί και πέρα. Τώρα σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία, επειδή είδα τώρα με τον, εγώ τον ονομάζω πυραυλικό ψυχολογικό πόλεμο, το θέμα του πυράβλου, του Ταϊφούν, έτσι, της Τουρκίας, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πάλι είπαμε και όντως εκεί έχει φτάσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, βέβαια δεν καλύπτει τα 80% που ισχυρίζονται, αλλά και 60-65% να καλύπτει είναι σημαντικό. Κατόρθωσε και πήρε τεχνογνωσία, δηλαδή πυραυλική τεχνογνωσία πήρε από τους Κινέζους, πήρε και από τους Ρώσους. Στους κινητήρες, στους αναμοστροβίλους, παίρνει και από την Ουκρανία ή παίρνει από τον Καναδά. Και πάει λέγοντας. Έχει πάρει και από τη Σουηδία, τα οποία όμως κάποια στοιχεία σε κάποια κυκλώματα δεν τους δίνει. Και τώρα το φωνάζει. Που θέλω να καταλήξω όμως ότι η Ελλάδα, επειδή έχουν χυθεί κροκοδίλια δάκρυα, γιατί η Ελλάδα στερείται ουσιαστικά αμυντικής βιομηχανίας, κρατικές αβιομηχανίες, υπάρχουν 2-3 βέβαια επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν κυρίως στα θέματα των θερμικών καμερών, εξάγουν έξω, ή κάποια θέματα ρομποτικής. Για ποιο λόγο δεν είχε μια ελεγχόμενη κρατική αμυντική βιομηχανία? Αυτοκτονήσαμε, κύριε Σαχίνη, δεν ζητήσαμε ακόμα και τώρα. Βέβαια στο θέμα των Ραφάλ, επειδή πήραμε και μεταχειρισμένα, πήραμε και άλλα, ήταν λίγο δύσκολο να μπει, αλλά κυρίως στα θέματα των Μπελαρά ή οποιοδήποτε άλλο, έπρεπε να ήταν άλλο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση. Από ό,τι ξέρω εγώ προσπαθούν τώρα να βάλουν τις... συγγνώμη. Εάν προχωρήσει το πρόγραμμα των κορβετών, να γίνει στα ελληνικά ναυπηγεία. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι μία, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δώσαν την απαραίτητη σημασία, δεν επέβαλαν αυτό το οποίο είπε ο φίλος μας, ο κύριος Νίκος, που ρωτάει, και το κυριότερο, χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις βασικές μονάδες της πολεμικής βιομηχανίας, της αμυντικής βιομηχανίας, ως χώρος πάρκινγκ κομματικών φύλων. Ένα ακόμη ερώτημα πριν κλείσουμε, ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι του φίλου του Μιχάλη από τη Ρόδο. Εδώ δεν έγινε, λέει, μεγάλη διακλαδική άσκηση Παρμενίων, κύριε Λουκόπουλε, την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν στην περιοχή μας τρεις διακλαδικές ασκήσεις? Εφές, Μαβί, Βατάν και Φαλγέτη. Τι συζητάμε τώρα? Δεν μπορώ να το σχολιάσω, γιατί δεν γνωρίζω και τους λόγους επισήμως για ποιο λόγο δεν έχει. Έγινε μια άλλη άσκηση βέβαια, αλλά δεν μπορώ ειλικρινά να πάρω θέση, γιατί δεν γνωρίζω τους λόγους της αναβολής. Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει δεν έχει λογική που δεν έχουμε βάλει σκάλπες φρεγάτες. Από την άλλη υπάρχουν τα αεροσκάφη που μπορούν να τους ρίξουν, αλλά έχουμε πολύ λίγους. Εντάξει, ακούστηκε. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Επειδή... Συγγνώμη, να πω στο φίλο τον Γιάννη ότι είναι το μισό Βεληνικές των αεροπλάνων από τους σκάλπ ναμπάλ. Μάλιστα. Σαφές. Αυτό που λέτε. Θέλω να κλείσουμε το εξής. Το είπατε όχι απ' έξω, το είπατε με άρθρο σας για την έμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα βλέπω την εναγώνια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δυτικών συμμάχων να πιστεί η Ρωσία, άκουσον, 14 πλοία επισιτιστικά, δηλαδή σιτηρών, να τραβηχτούν, επειδή έκλεισε τον εύξηνο η Ρωσία λέγοντας ότι θα τη χτυπούσαν σε Σεβαστούπολη και το ανέτρεψε, να συρθούν, λέει, 14 πλοία στα τουρκικά χωρικά ύδατα για να προχωρήσει η διανομή των σιτηρών. Δηλαδή πάλι η Τουρκία να παίξει και ρόλο και εδώ κομβικό. Όλα αυτά μαζί θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε σήμερα. Αμέσως αυτό απαντάει ή προσθέτει
σε αυτά που είπαμε στο πρώτο ερώτημά σας, γιατί οι δυτικοί έχουν αυτή την επιλεκτική ανοχή για την Τουρκία, έτσι. Η Τουρκία έχει κατορθώσει να παίζει το παιχνίδι του ρόλου του διαμεσολαβητή και όντως έχει ανεβεί διεθνώς σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται, έκανα μία έρευνα, εμπλέκεται έμεσα πλέον, ενώ το ΝΑΤΟ δεν έχει αντίστοιχα δημιουργήσει μια τέτοια αποστολή, εμπλέκεται έμεσα στρατιωτικά στην Ουκρανία. Δημιουργεί μια στρατιωτική αποστολή η οποία θα εκπαιδεύσει, το λέω πολύ γρήγορα, μέχρι τα επόμενα δύο χρόνια, είδατε, έχουμε προοπτική για δύο χρόνια, 15.000 ως 15.000 Ουκρανούς στρατιωτικούς και στρατιώτες στα θέματα ατομικής εκπαιδεύσεως, τακτικής, διοικητικής μέρημνας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ως ένωση, ως ενιαία οντότητα, μπαίνει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα από εκεί και πέρα η Ρωσία καταλαβαίνετε ότι θα θεωρήσει αυτήν ως ακόμα, μπορούμε να πούμε, περισσότερο επιθετική κίνηση και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ρωσία, όπως πολλές φορές εγώ σας το λέω, είναι επιτιθέμενη, έχει παραβιάσει τους κανόνες αυτούς τους που λέμε και καθώς προσπαθεί να επιλύσει το θέμα της ασφαλείας της με στρατηγικό τρόπο. Ή οτιδήποτε άλλο, ή να γίνει αυτοκρατορία, όπως λένε πολλοί και ούτε. Τώρα όμως φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι θα γίνει από εδώ, και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω. Η στρατηγική της Αμερικής και της Δύσης γενικότερα θα υποστηρίξουμε όσο πάει. Υπάρχουν περισσότερες φωνές τόσο στη Δύση, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, που λέει μήπως πρέπει αρχίσουμε να δούμε πώς θα επιλύσουμε την εξίσωση, να μην έτσι ακριβώς χάσει η Ουκρανία ή να χάσει πολύ και να μην κερδίσει η Ρωσία ή να μην κερδίσει πολύ, και να αρχίσουμε να ψάχνουμε το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης. Το λέω χωρίς καθόλου ενδιασμό, διότι στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο οποιοδήποτε προτείνει αυτό το τρόπο, και είναι διαφορετικά, δεν θέλω να τα συγκρίνουμε με τη συζήτηση με την Τουρκία ή όχι, υπάρχει ένας μακαρθισμός εναντίον τους και θεωρούνται ότι είναι φιλορός. Ίσα ίσα, πόσες φορές τουλάχιστον έχουμε συζητήσει μαζί και δημοσίως σας έχω πει. Όμως, εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο και θα πούμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να τελειώσει. Ένα τελευταίο. Οι Τσέχοι είναι από τους λαούς οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα από τους Σοβιετικούς. Παρόλο ότι είχαν ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα του 1948, απογοητευμένοι από τη συνθήκη, από την συμφωνία του Μονάχου που τους πούλησαν οι Αγγλογάλοι. Όμως, και είχαμε και την άνοιξη της Πράγας. Στην ίδια πλατεία, εκεί που μαζευτήκανε και ερχόντουσαν τα άρματα, το Σάββατο συγκεντρώθηκαν πάνω από 120.000 διαμαρτυρόμενοι για τη συνέχιση του πολέμου και για τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έρχονται πίσω σε εμάς. Απλώς κρατήστε το αυτό. Κωνσταντίνος Λυκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την ανάλυση στην αρχή αυτής της εβδομάδας, γιατί θα βρούμε πολλά από αυτά που είπε μπροστά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυκόπουλε. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.